Ο Μάρτιος όμως φαίνεται να είναι, τουλάχιστον όπως διαμηνύουν, και εκείνος ο μήνας με τις πληρωμές και τις έκτακτες ενισχύσεις για τους συνταξιούχους και ειδικότερα για όλους όσους δεν έχουν εισπράξει επικουρικές συντάξεις. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα, για να ξέρουν και οι λοιποί συνταξιούχοι. Κύριε Χαράλαμπε Σπακιανάκη, καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Καλημέρα κυρία Δουργεράκη, καλημέρα και στους αγαπητούς φίλους ακροατές σας. Καλό μήνα να έχετε. Επίσης να είστε καλά. Ναι, πράγματι, όπως έχει ανακοινωθεί από μέρες τώρα, ναι. Πρώτον θα δοθούν τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων όσων επικουρικών συντάξεων δεν έχουν βγει οι αποφάσεις. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σε αυτές τις συντάξεις που φτάνει και τα 4 χρόνια ακόμα, και επιτέλους νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγουν αυτές οι αποφάσεις, γιατί με τα αναδρομικά κλπ. Δεν κάνουμε δουλειά. Ο κόσμος περιμένει, οι συνάδελφοι περιμένουν να βγει η απόφαση, να παίρνουν, να ξέρουν τι θα παίρνουν, ότι θα παίρνουν 100, 200, 300 ευρώ επικουρική σύνταξη. Mm-hmm. Πράγματι θα δοθούν τα αναδρομικά μέσα στο Μάρτι, θα δούμε ποια ημερομηνία θα υποθεί. Λένε για προκαταβολές ότι πάνε 13-14, έτσι 15. Οι πληρωμές. Ναι, αυτό ακριβώς έλεγα και εγώ, ότι, αλλά πέσαμε ο ένας και μιλούσε πάνω στον άλλο, εγώ μιλούσα πάνω στη δική σας τη φωνή, ότι αυτό που έχει βγει ως πληροφορία είναι ότι θα δοθούν αυτές οι προκαταβολές για τις επικουρικές συντάξεις, αυτό το διάστημα δηλαδή από 13 μέχρι και 15 με Μαρτίου. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κύρια σύνταξη, προκαταβολές κλπ, εκεί υπάρχει εικόνα για το τι γίνεται και τι θα δοθεί μέσα στο Μάρτι? Κοιτάξτε, προκαταβολές δίνονται. Όσοι συνάδελφοι ζητούν προκαταβολή της σύνταξης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση για την κύρια, πάντα μιλάμε, αυτές δίνονται και δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις καθυστέρηση. Εφόσον βέβαια υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Έτσι. Και ειδικά για τις επικουρικές, θα πρέπει να τονίσουμε ότι όσοι έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης στην επικουρική σύνταξη, αυτοί θα πάρουν τα αναδρομικά 100 ευρώ ανά μήνα μέχρι να βγει η απόφαση. Όλα αυτά είναι θετικά για να ενισχυθείτε λίγο περισσότερο οι συνταξιούχοι, να ξέρουν επίσης και οι λοιποί συνταξιούχοι βάσει των όσων λέτε, κύριε Σπακιανάκη, και είναι θετικά ως πληροφορία και ως είδηση, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινή διαβίωσή σας και με όλες αυτές τις περικοπές που έχουν γίνει τα χρόνια τα οποία προηγήθηκαν για μνημονιακούς λόγους. Τα έχουμε ξαναπεί. Με επιδόματα και με μπαλώματα, να το πούμε έτσι απλά, δεν μπορεί να ζήσει ο χαμηλός συνταξιούχος, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι με βάση την ακρίβεια που υπάρχει σήμερα, η σύνταξη του χαμηλού συνταξιούχου δεν φτάνει μέχρι τις 15-16 του μήνα. Άρα λοιπόν εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε να δοθούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, όχι μόνο σε αυτούς που δεν έχουν προσωπική διαφορά. Είπαμε, η προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί στη σύνταξη και έτσι να πάρουν την αύξηση αυτή του 7,75 όλοι ανεξαιρέτως. Έχουμε περιπτώσεις, το λέω και το ξαναλέω, σύνταξη με προσωπική διαφορά 540 ευρώ. Ο συνάδελφος αυτός θα περάσουν πολλά χρόνια και δεν ξέρω αν θα προλάβει να πάρει, να δει στην τσέπη του αυτή την αύξηση, την πενιχρή αύξηση που δεν φτάνει ούτε καν τον πληθωρισμό. Λοιπόν, θα πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες λύσεις έτσι ώστε να μπορεί ο συνταξιούχος, ο χαμηλός συνταξιούχος, να ζει αξιοπρεπώς. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση, θα πρέπει να το καταλάβει η πολιτεία γενικότερα, ότι οι μεγάλες
μεγάλες μειώσεις, μεγάλες περικοπές που έγιναν από το 2013 και μετά, που κόστησαν στους συνταξιούχους δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, δεν πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να αναπληρωθεί αυτό το χαμένο εισόδημα, έτσι ώστε να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς. Και θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι επειδή επίκειται να δοθούν και τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων του 11 μήνου, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το 15-16 εννοείται. Ναι, 15-16 ακριβώς. Και επειδή η απόφαση λέει ότι μόνο όσοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια θα πάρουν αυτά τα αναδρομικά, τονίζουμε και το έχουμε υποβάλει πολλά υπομνήματα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να δοθεί πολιτική λύση, έτσι ώστε όλοι οι δικαιούχοι, όλοι που έχουν περικοπές, να πάρουν, ανεξάρτητα αν έχουν κάνει αγωγή ή όχι, με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, και νομίζω ότι έχει την υποχρέωση, έχει το καθήκον η κυβέρνηση να το πράξει. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως και 13 του μήνα θα βρεθεί σε εξέλιξη μια πολύ κρίσιμη δίκη. Είναι η προσφυγή του ΕΦΚΑ στο εφετείο, αναφορικά με την αποζημίωση που έχει αποφασιστεί για συνταξιούχο που τις καθυστέρησαν να τις δώσουν την σύνταξη. Της είχε βγει ένα ποσό κοντά εκεί στις 5.000. Το προηγούμενο διάστημα μαθαίνουμε την πληροφορία αυτή από τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, που είναι και η δική του η ομάδα συνήγορος της γυναίκας αυτής. Απλά το κρατάω σαν ημερομηνία ορόσημο το 13 του Μάρτη. Μας είχε πει ότι εξαιτίας αυτής της απόφασης τρέχει ο ΕΦΚΑ αυτή την ώρα να δώσει τις συντάξεις, διότι ουσιαστικά δημιουργεί δεδικασμένο η απόφαση αυτή, και γι' αυτό το λόγο είχε προσφύγει και στο εφετείο κατά της πρώτης αυτής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για να δοθεί η αποζημίωση στην γυναίκα, και ότι μετά από αυτή την πρώτη προσφυγή υπήρχαν και άλλες προσφυγές, και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε δεν ξέρω, πραγματικά αυτός ο μήνας, ο Μάρτης, θα λέγαμε ότι είναι μήνας εξελίξεων, κύριε Σφακιανάκη, έτσι. Ακριβώς. Δεν μπορεί το κράτος, η πολιτεία, οποιοδήποτε κόμμα είναι στη κυβέρνηση, δεν μπορεί να καθυστερεί τις συντάξεις 3 και 4 χρόνια. Έχει υποχρέωση. Πώς όταν ο πολίτης καθυστερεί να πληρώσει τις οφειλές του, του ζητάει απάνω προύτια, του ζητάει τόχους, του ζητάει πρόστιμα. Το ίδιο λοιπόν έχει υποχρέωση και το κράτος απέναντι στους ασφαλισμένους, απέναντι στον πολίτη, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έγκαιρα και έγκαιρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το καταλάβουν ότι ο πολίτης, οι συνταξιούχοι, θα είμαστε πάντα στην διεκδίκηση, θα είμαστε πάντα απέναντι στις όποιες πολιτικές που θίγουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των συνταξιούχων και των πολιτών γενικότερα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα μας φέρει ο Μάρτης και με όλες αυτές τις με όλη αυτή την αναμονή που υπάρχει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπακιανάκη, καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα. Από τον 984.